σας ενημερώσω πως έχουν κοπεί 28.521 εισιτήρια και να σας ενημερώσω για τους αγώνες, για το πρόγραμμα των αγώνων στα play-off του UEFA Champions League Τετάρτη, 21 Αυγούστου, Ολυμπιακός Κράσνοντα στις 10 το βράδυ, στο Καραϊσκάκι, Ερεβάν Τρίτη, 27 του μηνός, Κράσνοντα Ολυμπιακός, 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Θα μας είναι ο προπονητής ο κ. Πέδρο Μαρτίνς, τη διάθεσή σας, ονοματεπώνυμο και το μέσο που εκπροσωπείτε, παρακαλώ, για να διευκολύνετε τη συνέντευξη τύπου. Βεβαίως, παρακαλώ. Με αγαπάω ο Σκάρνης, η μυστική σπινδυλέτ στα τότε, και δεν ξέρω αυτά, αν γίνουν πυρήντε, ο Ολυμπιακός κράζουν τα Ρογονιτσάκ, ο Νασόμπι αυτοσόμε, αν γίνουν μία δισυντή, κράζουν τα Ρογονιτσάκ. Είστε ασυνδράς παιχνίδι. Αν είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Παρακαλώ. Βερβίλης από το φως. Οι Τούρκοι στάθηκαν πάρα πολύ στο γεγονός ότι ο ΣΑ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση του Ολυμπιακού. Για τον κύριο Μαρτίνς, ποια στοιχεία έχει ο Ολυμπιακός και τελικά ήταν αυτός που βρίσκεται πλέον στα πρωί της Αγγλίας. E nós estamos aqui para vencer os jogos e passar a dominatória, que é isso que nós pretendemos. Acho que foi um jogo inteligente pela nossa parte, muito difícil. Eu sempre alertei que íamos encontrar uma equipa que não é por acaso que joga pelo título na Turquia e que iremos ter momentos difíceis e momentos em que iremos ser superiores. Acho que isso aconteceu. Reconheço que as melhores oportunidades acabaram por ser do adversário, no entanto, em termos de comando do jogo, nós muitos momentos em controle do jogo tivemos por cima do adversário. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΑ ήταν ένας από τους σημαντικότερους παίκτες μας, όμως είμαστε οι δίκαιοι νικητές και των δύο παιχνιδιών. Νομίζω πως ξεκάθαρα είμαστε ανώτεροι στα δύο παιχνίδια. Εμείς παίζουμε τα παιχνίδια με σκοπό να τα κερδίζουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αν θέλεις να κερδίσεις τα παιχνίδια, η άμυνα και η επίθεση είναι σημαντική. Εμείς νομίζω πως σε γενικές γραμμές κάναμε σήμερα ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Αντιμετωπίσαμε πολύ έξυπνα τον αντίπαλό μας. Απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν πολύ ποιοτικός. Δεν ήταν εύκολο, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί ο αντίπαλος έχει ποιότητα. Είναι ο διεκδικητής του τίτλου στο πρωτάθλημα της Τουρκίας και αυτό δείχνει την αξία του αντιπάλου. Νομίζω λοιπόν πως εμείς διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά σήμερα τις διάφορες στιγμές του παιχνιδιού. Και όταν ο αντίπαλος είχε τις δικές του ευκαιρίες, τις καθοριστικές ευκαιρίες, νομίζω πως τις διαχειριστήκαμε εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά εκμεταλλευτήκαμε και τις δικές μας ευκαιρίες και έτσι είμαστε οι δίκαιοι νικητές και η πρόκληση είναι η δίκαιη κανείς. Türk takımı en çok sahanın performansına odaklandı. Sizce en önemli rol bu muydu? Evet, sağ çok önemli, çok iyi oynadı. Gerçekten çok önemli bir oyuncuydu. Ancak sadece sağ değil, bütün takım iyi oynadı. Adil olarak biz yendik. Herkes her maçı yenmek ister. Biz iyi oynadık, iyi düşünerek oynadık. Rakip gerçekten çok kaliteli ve güçlü bir rakipti. Şimdi rakibimiz Türkiye'de şampiyonluğa oynayan bir takım. Biz maçı çok iyi idare ettik, fırsatları değerlendirdik ve adil olarak tur atladık. Επόμενο ερώτημα, παρακαλώ. Γιαννάς από Red Star στην Καζιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πήρε η πρόκληση. Στους τέσσερις επίσημους αγώνες έχουμε γίνει μάρτυρες στο εξής φαινομένο. Έχουμε τον Ολυμπιακό με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, σχεδόν ίδια δεκάδα, σκοράρει σχεδόν στο ίδιο σημείο, οι αλλαγές μετά είναι σχεδόν οι ίδιες και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο σε τέσσερις αγώνες. Πόσο καλοδουλεμένο είναι αυτή η διαχείριση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ώστε ο αντίπαλος, ενώ το γνωρίζει προφανώς, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ολυμπιακός στα ζώα με τον Κάσιο Σούνης Μεσογγόρης. Δεν σταματάνε το κολλησικά σε ο μέσο μου μονουμέντο, το ζώο.
κατά στο μισμό του ήσταν τόσο. Τέλος του μεγάλου ήταν στα σχέδια, στα τάκτικα, γιατί ο Σιβάλης κομμάτιντε κονόσιν, κομμάτιντε ο Ζωβάρ, οι εξαλκερασίες και πάνω στο πισέ, μας με πόλου θα σε μεγάλο πλήσιο. Não, há muitas mutações durante a época. Esta fase, as coisas estão a correr desta forma. Repara, estes são jogos que são autênticas finais. Eu não me canso de dizer, são jogos com grandes equipas e cada jogo é uma final. E eu costumo dizer aos meus jogadores que cada final não é para se jogar, é para se ganhar. Isso é que é importante, porque nós queremos já passar e entrar na fase de grupos por variedíssimas razões e vocês sabem melhor do que eu. As coisas estão a correr bem desta forma e, como é evidente, durante a época vai haver mutações e alterações, de certeza, porque há momentos em que alguns jogadores não estão na sua plenitude, há outros momentos em que nós estamos a trabalhar outros sistemas e vai-nos obrigar a isso. E, portanto, é só coincidências. Só quero registar uma coisa. Entramos muito bem novamente. Acho que nós, os primeiros 15 minutos, é de grande qualidade. O nosso público entusiasmo, acho que foi muito importante entrarmos da forma que entramos e que nesse período conseguimos em muitos momentos inibir o adversário e colocá-lo fora de jogo durante muitos momentos. Πραγματικά αυτά τα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα μπορούμε να τα θεωρήσουμε τελικούς. Όταν παίζεις τελικούς, τους παίζεις για να τους κερδίζεις, δεν παίζεις απλά για να παίζεις. Αυτό είναι που λέει στους ποδοσφαιριστές του και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούμε στη φάση των ομίλων του Champions League. Επομένως, όλα αυτά τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε σαν τελικούς και κάνουμε τα πάντα για να τα κερδίσουμε. Το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να τα κερδίσουμε, όπως είπατε, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να είναι συμπτώσεις, γιατί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μπορούμε πάρα πολλές διαφορές, πολλές παραλλαγές στο παιχνίδι μας. Θα αλλάξουμε τακτική, θα αλλάξουμε στρατηγική, θα αναγκαστούμε να το κάνουμε αυτό αντιμετωπίζοντας διάφορους αντιπάλους. Θα δούμε πολλές αλλαγές προσώπων, πολλές αλλαγές στα σχέδιά μας. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε καλά, δουλεύουμε απέναντι σε τόσο σημαντικούς αντιπάλους σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Νομίζουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Όπως σας είπαμε, παίζουμε για να τα κερδίζουμε. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το ότι το πετυχαίνουμε. Σήμερα, ακόμα μια φορά, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε τα πρώτα 15 λεπτά όπως και στα προηγούμενα, πολύ δυνατά, με τον κόσμο μας, με τον ενθουσιασμό που υπήρχε μέσα στην ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ δυνατά και πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Νομίζω πως αυτό πραγματικά είναι κάτι που καθορίζει τη συνέχεια του παιχνιδιού. Είναι κάτι που μας βοηθάει και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που το πετυχαίνουμε σε τέσσερις συναχθούμε παιχνίδι. Soru şöyle, Olympiakos son 4 resmi maçta hep aynı şekilde oynuyor. Aynı 11 ile başlıyor, aynı değişiklikleri yapıyor ve aynı golleri atıyor. Sizce rakipler bunu taktiksel olarak anlamıyor mu? Bu ne kadar doğru? Cevap şöyle, bu oyunların hepsi aslında birer final maçı gibi. Bu maçta sadece kazanmak için giriyoruz biz. Önemli olan maçı kazanmak. Ama lig başladığında, Yunanistan ligi başladığında oyunumuz çok değişecek. Başka taktikler, başka stratejiler uygulayacağız, başka oyuncuları oynatacağız. Önemli olan bizim iyi hazırlanmamız ve biz iyi hazırlanıyoruz. Şimdiki performansımızdan çok memnunuz. Bugün ise maça iyi başladık. İlk 15 dakika gerçekten çok kuvvetli oynadık ve seyircimizin yardımıyla maçın kontrolünü ele aldık. Ve bu performanstan çok memnunuz. Pardon. Öncelikle kendilerine tebrik ediyorum. Krasnodar maçında başarılar diliyorum. Sorun iki taraflı olacak. Öncesi kendilerinin iki katı bütçeye sahip bir takımı yendiler. Kendileri Yunanistan'ın en büyük takımlarından biri ama Başakşehir Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olmamasına rağmen en bütçe olarak kendilerinin sahip olduğu olanaklardan iki kat daha zengin bir kulüp. Bu kendilerinin aslında ne kadar başarılı bir durumda olduğunu gösteriyor. Buradan soruyu şuraya bağlamak istiyorum. Rakipte bu kadar güçlü olmasına rağmen, bu kadar star oyuncular olmasına rağmen işleri en kendilerine göre işi en çok ne kolaylaştırdı? Turu geçmelerinde en çok kolaylaştıran, rakipteki en çok kolaylaştıran faktör neydi? İkinci bölümü de sorumun
ilk yarının sonunda Robinho boş kaleye kaçırmayıp golü atsaydı turun akışı nasıl olurdu? Συγχαρητήρια για την πρόκληση και καλή επιτυχία για την πορεία με την Κράσνοντάρ. Ρωτάει δύο ερωτήσεις, οι οποίες είναι, η μία είναι με το budget της Μπασάκσερ, η οποία είχε σχεδόν το διπλάσιο budget από τον Ολυμπιακό και δεν είναι η πιο μεγάλη ομάδα της Τουρκίας. Σε τι οφείλεται η νίκη σε μια ομάδα που είχε το διπλάσιο budget? Τι διευκόλυνε τη νίκη του Ολυμπιακού και επίσης αν ο Ρομπίνιο, η δεύτερη ερώτηση, αν ο Ρομπίνιο είχε βάλει τον γκολ, θα είχε αλλάξει η ροή του αγώνα? Não falo, vou começar com a última questão. Se posições no futebol é evidente que havia alterações no jogo, mas também quero lembrar que esse lance, ainda não vi as imagens, parece que está percebido fora de jogo. Requer trabalho, requer muita entrega. Eu quando falei nos orçamentos, não em clubes, porque o clube, o Olympiacos é um grande clube, é um clube top, a Grécia é o melhor ou o maior, e na Europa ele é reconhecidíssimo em todo lado. E esse fator também é muito importante e que as pessoas percebam isso. Segundo fator, há muito trabalho, há muita entrega destes grupos de trabalhos, porque querem imenso fazer história, querem entrar na história do clube, entrar numa fase de grupos que é muito importante para o futuro deles, para o futuro do clube, para o presidente imediato, para se mostrar. Portanto, são vários fatores. Muita entrega, muito estudo sobre o adversário. Sabemos onde eram os pontos fortes e os pontos menos fortes. Aqui e acolá é evidente que houve momentos em que o adversário se superiorizou, mas nada pode manchar ou hipotecar aquilo que nós fizemos durante 180 minutos. Καταρχήν, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, είναι στιγμές μέσα στο ποδόσφαιρο που όταν σε έναν αγώνα συμβούν μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα πραγματικά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα είχε γίνει, αν έχει βγει εκείνο το γκολ. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να ξέρουμε μόνο αυτό που έγινε και δεν μπορούμε να κρίνουμε με υποθέσεις. Ο Ολυμπιακός, σε σχέση με το πρώτο ερώτημά σας, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Μπορεί να είναι μικρότερη σε προϋπολογισμό από την Πασαξηγείο, όμως είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, είμαστε η πιο καλή ομάδα στην Ελλάδα και είμαστε μια ομάδα που έχουμε πάρα πολλά όνειρα και θέλουμε πάρα πολύ να βγούμε στους ομίλους του Champions League. Έχουμε πάρα πολλές φιλοδοξίες, έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι λοιπόν από τη μία αυτό, ότι είμαστε ένας πολύ μεγάλος σύλλογος που θέλουμε να γράψουμε ιστορία και θέλουμε να είμαστε εκεί που το καταφέρουμε. Από την άλλη, είμαστε μια ομάδα που προσπαθεί πάρα πολύ. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο που έχει έρθει. Έχει προηγηθεί πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολλές θυσίες. Είμαστε γεμάτοι φιλοδοξίες, όπως σας είπαμε, και από την ομάδα μας αποτελείται από πρόσωπα που το θέλουμε πάρα πολύ. Θέλουμε πάρα πολύ να το πετύχουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να μπούμε στους ομίλους του Champions League και να γράψουμε ιστορία, όπως είπαμε, στη συνέχεια της διοργάνωσης. Και δίνουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε. Είναι παίχτες που το θέλουν πολύ και το αποδεικνύουν σε κάθε αγώνα. Το επιθυμούμε πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι εδώ να δώσουμε τα πάντα σε όλους τους αγώνες για να το πετύχουμε και να δώσουμε στον Ολυμπιακό αυτό που του αξίζει, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, η μεγαλύτερη της Ελλάδας και θέλουμε να το δείχνουμε αυτό συνεχώς. Orçamentos superiores, traz jogadores de qualidade, não também nas outras. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ομάδα. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, μας δυσκόλυψε πάρα πολύ. Εκμεταλλευτήκαμε τη στιγμή που έπρεπε στον αγώνα με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον πολιτισμό, να έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές, ακριβότερους ποδοσφαιριστές, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζουν πάντα αυτές οι ομάδες. Evet, ilk önce ikinci soru. Robinho'nun golü gerçekten girseydi ne olacağını bilemeyiz. Varsayımlara dayanarak cevap veremeyiz. Sonuç öyle oldu. Gol girmedi ve maçın belki şeyi değişti. İlk sorunuza şu cevabı veriyor. Olympiakos belki bütçe olarak Başakşehir'den daha küçük ama Yunanistan'ın en büyük takımı. En çok taraftarı olan takımı,
Yunanistan en büyük ve tarihi takımı. Biz çok çalıştık, çok hırslıyız, daha fazla çalışacağız, başarı istiyoruz. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Olympiakos'un Yunanistan'ın en büyük takımı olduğunu tekrarladı. Ondan sonra Başakşehir hakkında gerçekten Başakşehir çok iyi bir rakipti. Ancak biz fırsatları değiştirdik. Bir takımın en iyi oyuncuları, yıldız oyuncuları olması bütün maçları kazanacağı anlamına gelmez. Akira Mikhail, απλώς ήθελα να σκοτήσω τη διάρκεια καταρχάς χαρτί για την πρόκληση και για τις δύο νίκες. Η ερώτησή μου είναι ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είπε στους παίκτες του πριν τη σέντα του σημερινού αγώνα και τι είπε με το που τελείωσε ο αγώνας στα αποδυτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Nós sabemos e tínhamos a noção do quanto era importante para nós. Portanto, a equipa está focada neste momento, muito sinceramente, eu costumo dizer que está em piloto automático. A equipa está bem fisicamente, está bem mentalmente. Estes jogos não é fácil, porque tem um cariz mental muito forte. Repara o que aconteceu ao Porto com o Corazon Aleiro, que tinha ganho fora em sua casa e o ano passado teve nas oito melhores equipas da Liga dos Campeões e acabou por não controlar, inclusive, o jogo em casa. Estes jogos são muito isto. E, portanto, o grupo está muito focado, só focado neste jogo único, exclusivamente, como é evidente. Porque sabíamos e tínhamos a noção da nossa força, mas também da força do adversário. E, no final, deles um grande abraço, um grande parabéns e agradecer-lhes que nós temos vivido hoje novamente, embora muitas vezes sem aquela qualidade ofensiva que nós esperávamos, mas novamente darem uma grande noite ao Olympiacos. E foi isso que eu lhes agradeci. Βρισκόμαστε σε μια φάση που τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας και δύσκολα. Και είμαστε όμως σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη, είναι πάρα πολύ καλά ψυχικά και σωματικά. Και τα πράγματα πηγαίνουν λίγο πολύ στον αυτόματο πιλότο πριν από την σέντρα. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να κάνουμε είναι να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι αυτό, γιατί απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη πνευματική δύναμη για να αντιμετωπίσει αυτά τα παιχνίδια. Βλέπετε τι συνέβη με το παιχνίδι τη Πόρτο με την Κρασνοντάρ. Η Πόρτο ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια από τι σημαντικότερε πέρσι στην διοργάνωση του Champions League. Αλλά φέτο δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά, παρόλο που κατάφερε να κερδίσει εκτό έδρα, δεν διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι μέσα στην έδρα τη και έτσι βρέθηκε εκτό διοργάνωση. Αυτό είναι η απόδειξη πως οι ομάδες πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένες σε τέτοια παιχνίδια. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να συγκεντρωνόμαστε σε αυτό το παιχνίδι, μόνο σε αυτό και σε τίποτα άλλο, και να προσπαθούμε να δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο τις δυνάμεις μας. Θέλουμε να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και δυνατοί πνευματικά για να το πετύχουμε αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν που είπε στους ποδοσφαιριστές, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Σίγουρα φυσικά, ίσως δεν είχαμε την επιθετική λειτουργία που επιθυμούσαμε, τόσο άριστη όσο δεν επιθυμούσαμε μέσα στο παιχνίδι. Όμως ακόμη μια φορά είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να δώσουμε μια ωραία βραδιά στον Ολυμπιακό. Και αυτό που έκανε μετά το τέλος του αγώνα ήταν να αγκαλιάσει και να συγχωρεί τους παίκτες του γιατί το αξίζει. Ο Ιντζουλαρά μαστάν όντως σωρίτη ήλικ σεγνίδι και μαστάν ένα σώρο σωρίτη σον σεγνίδι. Bu maçlar çok zor ve çok önemli. Biz bu maçlara çok iyi hazırlanıyoruz ve hazır olarak gidiyoruz. Onun için otomatik pilot gibi bir şey oluyor bu. Oyuncuların sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da hazırlanması lazım. Bunu Porto'nun oynadığı maçta izlediniz, gördünüz. Porto ilk maçta 1-0 yenmesine rağmen ikinci maçta 3-1 kaybetti ve galibiyetini iyi idare edemedi. Biz gücümüzü göstermek için daha başarılı çalışmamız lazım. Ofansif olarak bazı problemlerimiz vardı, fazla iyi değildik. Ancak sonuçtan memnunuz ve maçtan sonra ise oyuncularımızı tek tek tebrik ettim ve hepsine sarıldım. Θέλω καταρχήν να ρωτήσω τον coach αν θεωρεί ότι δικαιώθηκε με όσα έλεγε και χθες για το πόσο ισχυρός αντίπαλος ήταν η παιδική ομάδα. Και δεύτερον, βλέπουμε σε αυτά τα δύο μάτς
βλέπουμε τον Ολυμπιακό να αποκτά ένα μέταλλο και στην Ευρώπη, εάν συμφωνεί με αυτό, γιατί κατάφερε να κερδίσει, ακόμα και ας μην ήταν και στα δύο μάτς σε όλη τη διάρκεια καλύτερος. A quem conhecimento muito profundo do que é as minhas ideias, das suas adaptações ao público, portanto, as coisas estão a serem mais facilitadas. Foi desta forma que nós também preparámos com toda a gente, com o presidente Scott, com toda a gente, da forma que não houvesse muitas alterações, porque o ano passado, se bem me lembro, quero-vos recordar, nós tivemos 21 alterações durante a época. E, portanto, havia a necessidade de dar uma continuidade, na minha perspectiva, ao grande trabalho que se fez no ano passado. Que é assim, que agora é o onda que foi criado no ano passado, que a equipa está mais estável, mais consistente, mais equilibrada em todos os momentos. Πραγματικά, νομίζω πως αυτά είναι τα παιχνίδια που δημιουργούν το χαρακτήρα και που χαρίζουν το μάτι στις ομάδες. Όλη η απόδοσή μας είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει ξεκινήσει από πέρσι. Νομίζω πως οι παίκτες αυτή τη στιγμή έχουν αφομοιώσει τις ιδέες του προπονητή, έχουν καταλάβει ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και νομίζω πως η πολλή δουλειά που έγινε πέρσι έχει ως αποτέλεσμα δείχνει σαν αποτέλεσμα αυτό που συμβαίνει τώρα. Είμαστε μια ομάδα η οποία πραγματικά αποδεικνύει ότι δουλεύει πάρα πολύ. Μια ομάδα η οποία κάνει πράξη αυτά που έχει ξεκινήσει από πέρσι να δουλεύει. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας, το γεγονός ότι είναι η δεύτερη χρονιά που δουλεύουμε τον προπονητή, που δουλεύουμε μαζί όλοι. Όλοι μαζί, από τον πρόεδρο, το σκάουτινγκ, τους προπονητές και τους παίκτες, δουλεύουμε από πέρσι για να δημιουργήσουμε αυτό το σύνολο. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που αυτό το σύνολο έχει αρχίσει να αποδίδει αυτό που βλέπετε. Και με σκοπό φυσικά να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να το δείχνουμε αυτό με συγκεκριμένο σκοπό. Maçtan önce söyledikleri onu haklı çıkardı mı? Yani gerçekten çok iyi oynamasına rağmen iki maçı da kazanmayı başardı. Soru şöyle, bu maçları yenme gerçekten karakter isteyen bir durum. Geçen yıldan beri biz beraber çalışıyoruz. Takım aynı antrenörle, aynı teknik direktörle beraber çalışıyor. Birlikte ilerliyoruz. Bizim için iki yıl beraber çalışmak çok önemli. Bunda sadece bizim yardımımız yok. Hem başkan, hem scouting, hem teknik takım, hem oyuncular bu başarıda rolü var hepsinin. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλή δουλειά στο υπόλοιπο του Ραδιά.